Στα μάτια μας οι celebrities έχουν το τέλειο σώμα, το ιδανικό πρόσωπο, την πιο λαμπερή επιδερμίδα και τα πιο υπέροχα μαλλιά. Είναι όμως έτσι? Τις περισσότερες φορές το ιδανικό και αψεγάδιαστο αποτέλεσμα που βλέπουμε είναι το αποτέλεσμα ψηφιακής επεξεργασίας του Photoshop που σβήνει μαγικά με μια πινελιά όλες τις ατέλειες και τα κάνει όλα να μοιάζουν so glamorous. Βέβαια, για να μην είμαστε άδικοι, οι στάρ έχουν και αυτή τη λάμψη και την ομορφιά τους. Όμως, τίποτα δεν θα ήταν τέλειο στο λαμπερό τους κόσμο αν δεν υπήρχε το μαγικό άγγιγμα των ειδικών του Photoshop. Η Kim Kardashian λέγεται ότι απαιτεί να μην δημοσιεύονται φωτογραφίες στις αρετουσάρεστες. Εδώ η μέση, η περιφέρεια και το μπούστο σμιλεύτηκαν. Η κυταρίτιδα εξαφανίστηκε ως διαμαγείας. Εύα Μέντες. Η φαντασίωση των ανδρών ολόκληρου του πλανήτη με μαύρους κύκλους και θαμποδέρμα. Πριν, γιατί μετά, τέλεια. Η βασίλισσα της Pop Madonna χωρίς ωραιοποιήσεις πριν και μετά την ψηφιακή επεξεργασία. Πρόσωπο, μπούστο, όμως μεταμορφώθηκαν μαγικά. Περισσότερες και πιο βαθιές ρητίδες, εμφανείς πόροι θαμποδέρμα. Με μία μικρή επεξεργασία η Jennifer Aniston φρέσκια και δροσερή και κυρίως αληθοφανής. Στην περίπτωση της Britney Spears χρειάστηκε να λεπτύνει η μέση, να αδυνατήσουν οι γοφοί, να αφαιρεθούν οι μελανίες και τα σημάδια στα πόδια, μία τελευταία πινελιά λάμψης και η νέα Britney είναι έτοιμη. Η Sarah Jessica Parker μοιάζει άλλος άνθρωπος μετά το μαγικό άγγιγμα των experts του Photoshop. Πιο απαστράπτος από ποτέ και σαφώς πιο δροσερή. Το ίδιο και η συμπροταγωνίστριά της, Kim Cattrall. Η μεταμόρφωση θεαματική. Άλλο δέρμα, άλλα μάτια, άλλα χείλη. Η Pamela Anderson σίγουρα θα αισθάνθηκε άβολα βλέποντας τη σύγκριση. Η Brooke Shields δείχνει κουρασμένη με εμφανέστατες ρητίδες. Το μαγικό πινελάκι του Photoshop έσβησε τα σημάδια του χρόνου στο πρόσωπο και το λαιμό. Ακόμα και οι άσοι των γηπέδων, όπως ο Ροναλντίνιο και ο Λιονέλ Μέση, χρειάζονται λίγο ρετούς για να δείξουν πιο λαμπερή. Άλλος άνθρωπος και η Σιγκούρνι Γουίβερ. Χαλάρωση, ρητίβες, δισταλμένοι πόροι και ατέλειες εξαφανίστηκαν. Ο εαυτός της, όπως τον ήξερε αρκετά χρόνια πριν. Ακόμα και το πρώην top model, Tyra Banks, δείχνει τόσο διαφορετική. Μαύροι κύκλοι, ρητίδες, σημάδια κούρασης διαγράφονται οριστικά. Δείτε πόσο πιο γλυκιά, λαμπερή και ξεκούραστη δείχνει μετά. Για την Demi Moore, τι να πει κανείς. Στο εξώφυλλο του περιοδικού μοιάζει ηλικιακά με την 20χρονη κόρη της. Δίπλα με αυτό που πραγματικά είναι. Μία καλοδιατηρημένη 55άρα. Και η Jessica Alba χρειάστηκε μια χείρα βοηθείας από τους ειδικούς του Photoshop, αν και νέα, αδύνατη και όμορφη. Η Lindsay Lohan είναι γνωστό ότι έχει κάνει πολλές καταχρήσεις. Αυτές πληρώνει τώρα και έτσι οι φωτογραφίες της χωρίς επεξεργασία δεν βλέπονται. Το ίδιο και η Kate Moss, που αν το πινέλο του Photoshop δεν σβήσει τα σημάδια της παλιάς άσωτης ζωής της, μοιάζει μάλλον με τη μαμά της. Και φυσικά η ματαιοδοξία και η φιλαρέσκεια στο Hollywood δεν είναι γένος θηλυκού. Ιδού γοητευτικός και περιζήτητος George Clooney πριν και μετά το Photoshop. Βεβαίως υπάρχει και αντικειμενική ομορφιά. Σαρλίζ Θερόν, Αντριάννα Λίμα, Σκαρλέτ Γιόχανσον. Ακόμα και αυτές όμως χρειάζονται μια πινελιά λάμψης για να αναδείξουν την αψεγάδιαστη ομορφιά τους. Πριν λίγο καιρό, ένα γνωστό αμερικανικό περιοδικό έβασε στη δημοσιότητα αρετουσάριστες φωτογραφίες των Brad Pitt, Robert De Niro, Meryl Streep και Jack Nicholson με τα χαρακτηριστικά τους εντελώς αναλύωτα. Αληθινή και